άλλο κρασί. Τι πίνεις? Καλά κάνω. Όποιος δεν πίνει, να φύγει. Ποιος σιγά. Γιατί δεν έχουμε γάμο. Η κόρη θάψουμε χορό και το παιδί με πλέγει. Εμείς δεν θάψουμε γέρικριά για να είμαστε πρόνιμοι. Το μάτι. Θα έρθει 27. 27. Αν βάλεις τα χέρια σου πάνω στον τάφο του, το κόμμα θα είναι ζεστό. Η γη θα χτυπάει στο σκουμό. Μα τι πιέζει. Διαβάζετε τις σελίδες. Οπιάστε στο τραπέζι μας. Έχει θέση. Ευχαριστώ. Έχω πάει. Τέτοια τραπέζια δεν είναι για πάει. Ήταν ο γιος μου. Ένα φτωχό παιδί μηχανικός στην αλήθειών. Με 100 δραχμές στο ροκάμο. Ενώ εκείνη ήταν αριστοκράτης. Μια παράξενη, λέει η κοπέλα από το Κολωνάκι. Τι καλό ξημέρα μου, Βουτσενάκι, αυτή η ιστορία. Άμα τους είδα για πρώτη φορά να την κρατά από το χέρι και να ανηφορίζουν τον δρόμο κατά δω. Ένα σύγκριο μου ηλέκτρισε όλη τη δράση, όπως η γάτα μου νιώθει θεομηνία. Και δεν είχα ενάμιση χρόνο αυτή η γυναίκα, το λιγκάμι παραλογικό. Έτρεχε σαν λυσιασμένος με τη μοτοσυκλέτα. Έτοιμα, χόρευε τους αναπές ξερός. Βούταγε με τα ψαρουδούφε σε 20 ορχές βάθος. Μάνα! Πάνε, πάμε μέσα. Και προχτές τη νύχτα, τη νύχτα που γίνηκε το κακό. Ο γέρος μου εγώ ξυπνήσαμε αλαφιασμένοι από τα όνειρα. Τι έχεις, του λέω. Ήταν μου λέει πως το παιδί ήταν εξαπλωμένο ανάσκελα πάνω στο λόφο. Εκεί που αμολάνε τους χαρταϊτούς. Και τα χέρια ανοιχτά, σαν να παρακαλούσε. Το πλάι του ήταν ένα κανάτι